Νεκρός από πυρά αστυνομικών έπεσε ένας άνδρας που τραυμάτισε με μαχαίρι και σκότωσε δύο γυναίκες σε σιδηροδρομικό σταθμό της Μασσαλίας. Αυτό που της μάρτυρας υποστηρίζει ότι τη στιγμή της επίθεσης ο άνδρας με το μαχαίρι φώναξε «Ο Αλλάχ είναι μεγάλος». Ο δράστης πυροβολήθηκε θανάσιμα από τις στρατιωτικές δυνάμεις που περιπολούν στο σταθμό. Την έρευνα είχε αναλάβει το αντιτρομοκρατικό τμήμα της Αγγελίας του Παρισιού. Οι αρχές ζήτησαν από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή του συμβάντος. Η Γαλλία πλήττεται από το 2015 από ένα πρωτοφανές κύμα επιθέσεων τρομοκρατίας και η χώρα βρίσκεται από τότε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, έχοντας αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις κοντά σε σημεία τα οποία θα μπορούσαν να αποτελέσουν στόχους.